Συνεχίζουμε την αυτοδιοικητική συζήτηση. Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τον καλεσμένο μας. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Είναι ο κύριος Μιχάλης Μαραγκάκης, λοιπόν, υποψήφιος τοπικός σύμβουλος. Ακριβώς. Και αυτό έχει και τη δικιά του ιδιαίτερη σημασία. Στο Α τοπικό του Δήμου Ηρακλείου, με το συνδυασμό Ηράκλειο 375 του Γιάννη Κουράκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και πάλι. Κύριε Μαραγκάκη, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ, γιατί είστε ένας υποψήφιος, λοιπόν, που ξαναλέω, είστε υποψήφιος τοπικός σύμβουλος, όχι δημοτικός σύμβουλος. Στο Α τοπικό που επικεντρώνεται στο κέντρο, είναι αυτή η περιοχή, το κέντρο του Ηρακλείου, έτσι. Αφορά τα τείχη της πόλης, εντός τυχών δηλαδή περιοχές, όπως είναι η Αγία Τριάδα, είναι η Ανάληψη, η Δημοκρατίας, μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο και γυρνάει από την Αντιστάσεως μέχρι ξανά την Αγία Τριάδα. Περικλεί αυτό το... Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του Ηρακλείου. Θα έλεγα το σημαντικότερο. Έτσι. Ας τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Πώς και πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με την αυτοδιοίκηση? Είστε στο χώρο του επιχειρήν. Τώρα γιατί αυτοδιοίκηση? Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι ήταν μια συνειδητή επιλογή. Μου έκανε την τιμή ο Γιάννης ο Κουράκης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Νομίζω ότι είμαι σε θέση να μπορέσω να βοηθήσω όσο μπορώ στην βελτίωση της πόλης, της ζωής της πόλης του Ηρακλείου, των πολιτών, από το κομμάτι που αφορά την... την τοπική αυτοδιοίκηση και την... και συγκεκριμένα το συμβούλιο, το τοπικό συμβούλιο. Και βγαίνει πλέον και πιο ενισχυμένος ο ρόλος των τοπικών συμβουλίων, οπότε έχουν να παίξουν πολύ μεγάλο κομμάτι σε αυτό που λέμε αυτοδιοίκηση. Είπατε πριν ότι αναφερθήκατε μόνο στο Γιάννη τον Κουράκη. Τι σας κέρδισε, τι είδατε στον Γιάννη τον Κουράκη, τι έχετε δει ενδεχομένως όλα αυτά τα χρόνια και είπατε αυτό το ναι? Ο Γιάννης ο Κουράκης είναι ένας άνθρωπος που έχει αποδείξει τι μπορεί να κάνει. Mm-hmm. Έχουμε δει ότι το Ηράκλειο άλλαξε στις προηγούμενες θητείες του, άλλαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι ένας άνθρωπος που έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος που έχει πυγμή, έχει καθαρό λόγο κλπ. Και θεωρώ ότι είναι πλέον ιδανικότερος αυτή τη στιγμή και χρονικά, γιατί δεν είδαμε τίποτα στην προηγούμενη θητεία που ακόμα διανύουμε, βέβαια, του Βασίλη του Λαμπρινού. Ουσιαστικά ήταν, θα έλεγα, απούσα η δημοτική αρχή από τα δρόμενα. Ποια είναι τα κακοσκήμενα τα οποία εντοπίζετε εσείς στην περιοχή στην οποία κατεβαίνετε, λοιπόν, στην περιοχή εκεί του κέντρου του Ηρακλείου? Είναι πολλά. Αν θέλει να τα παριθμίσει κανείς, είναι πάρα πολλά. Είναι η καθαριότητα, η λοιπής καθαριότητα, είναι η κακή προσβασιμότητα προς το κέντρο. Οι άνθρωποι που ζουν στο κέντρο έχουν σοβαρό πρόβλημα και όχι μόνο αυτοί, είναι και ο κάθε επισκέπτης που θέλει να κατέβει στο κέντρο. Είναι ο ελλειπής φωτισμός σε πάρα πολλά σημεία του Ηρακλείου, ακόμα και στο κέντρο-κέντρο. Σε πολλά σημεία. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει σοβαρή αντιμετώπιση για την ασφάλεια της πόλης και των ανθρώπων που ζουν ή εργάζονται στο κέντρο. Ζήτημα ασφάλειας, λοιπόν, ναι. Ναι. Είναι τα έργα που έχουν ταλαιπωρήσει τον κόσμο. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει... αν πάμε και σε ένα άλλο επίπεδο πολιτιστικό, θα έλεγα, δεν έχουμε τόση επαρκή σήμανση μνημείων ή χώρων ιστορικών. Να ξέρουν και οι επισκέπτες που να πηγαίνουν. Ακριβώς. Υπάρχει ζήτημα σε αυτό. Είπατε για τα έργα. Για τα έργα στο κέντρο του Ηρακλείου. Έχουν καθυστερήσει, έχουν φύγει εκτός από τα χρονοδιαγράμματα. Τι σημαίνει αυτό για τους επιχειρηματίες, μιας και επιχειρείτε κι εσείς? Κύριε Σπαγιανάκη, θα σας πω το εξής. Εγώ από τις μέρες τώρα έχω κάνει κάποιες επισκέψεις σε διάφορα σημεία της πόλης, του κέντρου κυρίως, που αυτό με αφορά τουλάχιστον για αυτό που πάω να κάνω. Οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι, πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλά
παράπονα, έχουν χάσει πολύ σημαντικό κομμάτι από τις πωλήσεις τους, από τον τζίρο τους δηλαδή. Κάποιοι γκρινιάζουν ότι ίσως να μην μπορέσουν να καταφέρουν να είναι συνεπείς στις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Ενδέχεται και κάποιοι να απολύσουν κόσμο γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαν σοβαρό πρόβλημα από εισπράξεις. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η καθυστέρηση, όλη αυτή η ζημιά που έγινε, ίσως και σε κάποια σημεία να είναι ανεπανόρθωτη, δεν ξέρω. Mm-hmm. Αυτό εισέπραξα εγώ τουλάχιστον. Είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που ζητούν να γίνουν περισσότερες παρεμβάσεις, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Να μπορεί ο κόσμος να κατεβαίνει στα μαγαζιά, γιατί υπάρχουν σημεία και δρόμοι στο Ηράκλειο, στο κέντρο, που δεν μπορεί να τα προσεγγίσει εύκολα κανείς. Έχουμε βέβαια και την κακή συνήθεια ως Έλληνες να θέλουμε να παρκάρουμε έξω από το κατάστημα που θέλουμε να ψωνίσουμε, αλλά δεν υπάρχει όμως και μια εναλλακτική άλλη πρόταση, όπως θα μπορούσε να είναι ίσως ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, λεωφορείο ή ένα τραμ, αν θέλουμε να το πάμε και λίγο πιο κάτω. Κάτι που να μπορεί. Να αναζητήσουμε τρομηρές λύσεις. Ακριβώς. Όταν ο πολίτης δεν μπορεί να κατέβει στο κέντρο και δεν μπορεί ούτε να παρκάρει περιμετρικά του κέντρου, γιατί δεν υπάρχουν επαρκή σημεία, πάρκινγκ δηλαδή και λοιπά, δεν υπάρχουν υποδομές πάνω σε αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι δουλεύει ίσως περισσότερο το εκτός κέντρου Ηράκλειο, κάποιες φορές, σε κάποια σημεία. Και αυτό έρχεται, αντιλαμβάνεστε, σε αντίκρουση με το ότι. Βέβαια, γιατί δοκιμάζονται έτσι τα καταστήματα του κέντρου. Ναι. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό η σημασία έχει να έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες στο επιχειρήν και στο πώς πλασάρουν και τα δικά τους προϊόντα. Επειδή όμως πολύ μεγάλο κομμάτι σε αυτό που λέγεται αγορά του Ηρακλείου είναι και οι επισκέπτες και βέβαια όσοι φτάνουν με τα κρουαζιερόπλια. Το τουριστικό κομμάτι μπορεί λοιπόν και αυτή η επισκεψιμότητα να ενισχυθεί και από τον Δήμο, να συνεργαστεί ενδεχομένως και ο Δήμος με άλλους φορείς. Κοιτάξτε, αν αυτό επιτευχθεί, είμαι σίγουρος ότι θα φέρει αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν η δημοτική αρχή, ακόμα και η περιφέρεια φυσικά, στραφεί σε αυτό, να δημιουργήσει τέτοιες υποδομές, ώστε να μπορεί εύκολα ο επισκέπτης και άνετα να επισκεφτεί την πόλη, είτε μέσω κρουαζιεροπλοίων, όπως είπατε, είτε με άλλους τρόπους, γιατί θα μπορούσε, ας πούμε, να προσεγγίσει το Ηράκλειο κανείς και από διαθαλάσσεις με άλλο τρόπο. Δηλαδή, θα μπορούσε να δημιουργηθεί η μαρίνα που έτσι κι αλλιώς είναι μέσα στο πρόγραμμά μας να επιτευχθεί. Αυτό θα φέρει σίγουρα και περισσότερο κόσμο αριθμητικά, έτσι, αλλά και ποιοτικότερο τουρισμό. Ανθρώπους, δηλαδή, που μπορεί να αφήσουν παραπάνω χρήματα στον τόπο. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα που βλέπουμε εμείς είναι το ζήτημα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται μες στην πόλη, κυρίως μέσα στα τείχη, δηλαδή μέσα στις μεγάλες πλατείες, που αντιμετωπίζουν τρομερό πρόβλημα όσον αφορά, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι, θα έλεγα, τουριστικό, αγγίζει τον τουρισμό, που δυσκολεύονται πάρα πολύ και αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την αρχαιολογία. Δεν υπάρχει, δηλαδή, κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο, ώστε να ξέρουν οι άνθρωποι τι θα κάνουν. Θα πρέπει να υπάρξει μέλη. Μπλέκει το ένα στα πόδια του άλλου χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο. Να κλείσουμε με το όραμά σας για το Ηράκλειο και για το κέντρο του Ηρακλείου. Θέλω να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, εκεί που διεκδικείται και την ψήφο. Κοιτάξτε, το όραμα το δικό μου και ο του συνδυασμού, φαντάζομαι, αλλά μιλάμε για μένα αυτή τη στιγμή, είναι να υπάρξει ένα κέντρο πιο λειτουργικό, πιο όμορφο, πιο καθαρό, πιο φωτεινό. Θα μπορούσε να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Θα ήθελα να δω κάποιες παρεμβάσεις και θα είμαι σε αυτό, μπροστάρης ίσως, εφόσον φυσικά εκλεγώ. Να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις και στο κέντρο, ίσως στα τείχη, να φτιάξουμε λίγο τα τείχη, να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα τείχη της πόλης σωστά όμως και όχι άναρχα. Με σεβασμό στην ιστορία μας και στο αρχαιολογικό κομμάτι αυτό. Θα ήθελα επίσης να δω μια σκεπασμένη 1866. Είναι, νομίζω, ένα πολύ αισιόδοξο, αλλά πιστεύω να μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Μια σκεπασμένη 1866, διότι είναι η αγορά μας,
όταν λέμε κατεβαίνω στην αγορά, αυτό φανταζόμαστε παραδοσιακή παλιότερα. Παραδοσιακή μας αγορά, έτσι. Ναι, βέβαια. Γιατί δεν νομίζω ότι υπερτερούν άλλες πόλεις ανά τον κόσμο ή και ανά την Ελλάδα, ας πούμε, mm-hmm. που έναντι ημών που να μην το θέλουμε και εμείς αυτό το πράγμα, δηλαδή θα έπρεπε ίσως να έχει γίνει, αλλά θα το δούμε αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.